Γεια σας, γεια σας. Ένα έτσι λίγο διαφορετικό βίντεο αυτή τη φορά, βασικά όχι βίντεο, να το πω vidcast, να το πω podcast, άλλωστε είναι λίγο πολύ της μόδας όλες αυτές τις συζητήσεις, οπότε είπαμε και εμείς λίγο να το δοκιμάσουμε. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι η αρχή μιας νέας στήλης, The Gear Talk, θα δούμε τώρα αν θα μπορέσει να γίνει συνήθιο. Αφορμή τώρα λοιπόν εδώ για αυτή την, κουβέντα είναι η κυκλοφορία του νέου Switch, το οποίο ήρθε και στη χώρα μας πριν από μερικές ημέρες. Δίπλα μου στο παράθυρο έχω τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο να μιλήσει γι' αυτό. Αν δεν τον έχετε αναγνωρίσει ήδη, είναι ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Παύλος Παπαπαύλου. Αν ασχολείστε με το gaming, πιστεύω ότι τον ξέρετε τον Παύλο ήδη. Αν δεν ασχολείστε, τέλος πάντων, τον Παύλο μπορείτε να τον δείτε καταρχάς στην εκπομπή την Game Arena που προβάλλεται στην Cosmote TV. Ο Παύλος επίσης είναι συνιδρυτής του Eternity.gr και γράφει και σε ένα άλλο κάρο μέσα. Θα υπάρχουν όλα κάτω στο κουτί της περιγραφής για να μπορείτε να τον βρείτε. Παύλο, πες και εσύ μια καλημέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω τώρα πότε θα το δει ο καθένας. Καλησπέρα. Γράφουμε, να το πούμε και όλους, ότι γράφουμε περίεργες συνθήκες, διότι υπάρχουν διακοπές ρεύματος, γιατί είναι η κατάσταση λίγο περίεργη και δεν ξέρω πώς θα το δει ο καθένας το βίντεο, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν κάποιες δυσκολίες και το καθυστερήσαμε λίγο. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε το βίντεο λίγο πιο νωρίς. Ισχύει, είμαστε μέσω καταιγίδα τώρα. Εδώ γίνονται εδώ διάφορα πράγματα, αλλά νομίζω θα μπορέσει να γίνει η κουβέντα. Να πούμε και όλες ότι πήγαμε το βίντεο λίγο πίσω, διότι πάρα πολύ απλά καθυστέρησαν να έρθουν τα Nintendo Switch στα χέρια μας. Η αντιπροσωπεία έστειλε τα Nintendo Switch πριν από μερικές ημέρες, δηλαδή τα έστειλε στις αρχές της δεύτερης εβδομάδας που διανύουμε, δηλαδή αφού κυκλοφόρησε. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η κατάσταση, να το εξηγήσουμε κιόλας, γιατί και τα reviews από τα ελληνικά site που εξειδικεύονται θα τα δουν τα παιδιά αργότερα, είναι ότι η Nintendo δυστυχώς, επειδή στην Ελλάδα δεν έχει γραφείο, έχει αντιπροσωπεία, δεν υπάρχει και διαθέσιμα review units, τυπικά τα οποία βγαίνουν ένα extra stock που πηγαίνουν στα media πιο νωρίς. Στο εξωτερικό, το Nintendo Switch OLED το δώσανε στα site νωρίτερα για να μπορέσουν να κάνουν και το preview του Metroid Dread, που επειδή ξέρεις, έχει πάρα πολλά μαύρα, είναι πολύ σκοτεινό παιχνίδι, γενικότερα βοηθάει στο να καταλάβεις τη διαφορά. Οπότε δεν μπορέσαμε να κάνουμε και εμείς preview για το Metroid. Μας ήρθε αφού βγήκε η κονσόλα. Μας ήρθε με καθυστέρηση και ως εκ τούτου, γι' αυτό και τα παιδιά θα το δουν καθυστερημένα. Να πούμε κιόλας ότι η αντιπροσωπεία για να στείλει αυτά τα κομμάτια τα βγάζει από το στόκ της. Δηλαδή η Nintendo δυστυχώς δεν προβλέπει σε χώρες που δεν έχει γραφείο να δίνει νωρίτερα κάποια πράγματα, παρόλο που κωδικούς σε πολλά παιχνίδια μας δίνει νωρίτερα. Τέλος πάντων, μικρή παρένθεση, την κλείνω απλά για να καταλάβει ο κόσμος λίγο για ποιο λόγο ασχολούμαστε μία εβδομάδα μετά σχεδόν με το λαντσάρισμα του OLED. Ωραία. Η ουσία άλλωστε είναι ότι το Nintendo Switch έχει λανσαριστεί. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν υπάρχει καν πουθενά και στόκ ούτως ή άλλως. Όσοι προλάβανε, το πήρανε, όλοι από εδώ και κάτω είναι σε φάση να περιμένουν νέα εισαγωγή. Εσύ είσαι από τους δημοσιογράφους που το έχεις λοιπόν στα χέρια του. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσεις να το δούμε και να μας πεις έτσι λίγο τις αρχικές σου εντυπώσεις από την κονσόλα. Να δείξουμε λίγο πρώτα το κουτί, το οποίο διαφέρει από το προηγούμενο. Αυτό θα το δείτε εδώ. Η διάταξή του δεν είναι η κλασική οριζόντια που έχουμε συνηθίσει όλα τα κουτιά. Το προηγούμενο Nintendo Switch, αν θυμάσαι, έχει μια οριζόντια, ήταν πολύ πλατεία, ας πούμε, πολύ μακρύ σαν κουτί. Αυτό το έχουν πάει στο ύψος, το έχουν αλλάξει. Η συσκευασία είναι αυτή δηλαδή. Το χρώμα θα το δείτε, είναι το λευκό το χαρακτηριστικό. Το οποίο χαρακτηριστικό αυτό χρώμα φαίνεται τόσο στο dock, που είναι η βάση που συνδέουμε για να μπει η κονσόλα, μπαίνει εδώ πέρα μέσα το σύστημα για να συνδεθεί στην τηλεόραση με αυτόν τον τρόπο. Το dock, ίδια. Να σχολιάσω έτσι λίγο το νέο χρωματάκι, έτσι, γιατί δεν υπήρχε λευκό πριν. Ήταν, νομίζω είναι το πρώτο λευκό, έτσι, δεν κάνω λάθος. Ήταν το μαύρο, είχε το μαύρο το σετ ή το μπλε κόκκινο. Δεν ξέρω, σ' αρέσει εσένα το νέο χρώμα. Εμένα τα λευκά, οι λευκές συσκευές γενικότερα δεν είναι το φόρτε μου, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή και στα κινητά, μία φορά είχα λευκό κινητό. Okay. Αλλά τι να σου πω, εντάξει, τέλος πάντων, κοίτα. Εμένα το λευκό συνήθως ξεσπάει το μυαλό μου σε άλλη κατηγορία συσκευών. Εγώ θα σου πω απλά ότι αυτό μου κάνει τρομακτική εντύπωση εδώ. Είναι το εξής. Πρώτον, πήγα να κάνω ένα βίντεο για την εκπομπή και έτσι όπως είχα κάτσει να μισολογικό την κονσόλα έξω. Και έτσι όπως πήγα να το ανοίξω αυτό το πράγμα, το καπάκι στο πίσω μέρος, μου μείνει στο χέρι και μου μένει ακόμα στο χέρι. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν κάνει εδώ με τα ποδαράκια. Και ανοίγει και φεύγει το καπάκι εντελώς. Τέλος πάντων, έχουν αλλάξει λίγο το design στο πίσω μέρος. Να πούμε ότι η βασική διαφορά είναι η θύρα που υπάρχει εδώ στο κάτω μέρος ακριβώς. Είναι θύρα LAN, για να υπάρχει ενσύρματη ουσιαστικά επικοινωνία με το διαδίκτυο. Γιατί η κονσόλα και σε stand-by όταν ήταν ή όποια άλλη επικοινωνία έχει ορίσει ο χρήστης, γινόταν μόνο ασύρματα, αποκλειστικά ασύρματα. Αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η βάση συγκεκριμένη, το HDMI της βγάζει μέχρι και 4K60. Το οποίο ξέρεις, το είδανε κάποια site τα οποία εξειδικεύονται σε αυτά, ανοίξανε μέσα, βγάλανε την πλακέτα, τα είδαν όλα. Αυτό, πιστε... οποίο...
Αυτό πιστεύεις ότι έχει να κάνει και με αυτές τις φήμες που έχουν ακουστεί για 4K Switch, το οποίο βέβαια η Nintendo το αρνείται με τα βδελιγμίας, έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν νομίζω να έχει λόγο να το κάνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Τώρα δεν ξέρω σε διαφορά κόστος, γιατί παρά είναι τεχνική αυτή η πληροφορία, δεν ξέρω πώς το γνωρίζεις καλύτερα. Αν υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά στο κόστος, το να το αφήνανε το προηγούμενο έτσι όπως είχαν το controller, τον HDMI, με το να βάλουν αυτό, δεν ξέρω. Πάντως, φωτογραφίζει εξελίξεις αυτό. Εμένα δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν έχει νόημα, η κονσόλα δεν βγάζει 4K ανάλυση. Ούτε ναι. Dock, ούτε τίποτα. Ναι, κάτι δείχνει αυτό το πράγμα. Ή μπορεί να δείχνει ότι αυτά τα chip βρήκανε, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε και λήψεις στο οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Οπότε μπορεί κάτι παλιότερο να μην υπήρχε, να πήγαινε, να έπρεπε να πάει σε κάποιο chipset το οποίο ούτως ή άλλως θα έδινε 4K ανάλυση. Αλλά σίγουρα αφήνει το περιθώριο και τροφοδοτεί και τις φήμες ακόμα περισσότερο ότι κάτι μπορεί ακόμα να δούμε στο μέλλον σε 4K κονσόλα. Εσένα η οθόνη έτσι σου άρεσε πλέον που είναι OLED? Παρατήρησες διαφορά σε σχέση? Για την OLED και θα σου κλείσω λίγο σε αυτό. Αυτό που λες έχει επίσης πολύ μεγάλο ρόλο για την διαθεσιμότητα, διότι η παραγωγή του Nintendo Switch δεν έχει μειωθεί ακόμα του αρχικού μοντέλου. Το οποίο αρχικό μοντέλο έχει το προηγούμενο τέτοιο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που επίσης μου έκανε εντύπωση και ίσως αυτό αφήνει, με βοηθάει λίγο να σκεφτώ παραπάνω στις φήμες, είναι ότι σε αντίθεση με την προηγούμενη βάση, δες εδώ πόσο μπαλατζάρει η κονσόλα. Είναι αρκετά μεγαλύτερο από το πλάτος. Άρα πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει αυτό επόμενο πιο παχουλό switch με μεγαλύτερη μπαταρία, 4K ανάλυση? Τι δεν δοκίμασα, να σου πω την αλήθεια μου. Επειδή έχουν μία διαφορά στο πάχος με την παλιά κονσόλα, θα δοκιμάσω τώρα live να το κάνω. Αν στην παλιά κονσόλα που είναι πιο παχιά, κάθεται καλύτερα. Κάτσε να το δω. Όχι, και εδώ μπαλατζάρει. Αν το δεις δηλαδή, το φαίνεται δηλαδή και από το πλάνο, άμα το δεις. Το βλέπω, Έχει πάρα πολύ εδώ. Το βλέπω, ναι. Και στην παλιά κονσόλα. Να δείξω και τις δύο κονσόλες, βασικά λίγο και τις δύο, για να καταλάβετε ότι διαφορές δεν έχουμε. Έτσι, μιλάμε για το ίδιο μηχάνημα ακριβώς, διαστάσεις. Mm-hmm. Απλά οι οθόνες είναι που αλλάζουν. Αν μπορώ να τις ανοίξω λίγο γρήγορα, χωρίς να σας καθυστερώ. Κάτσε, γιατί το ένα το ανοιχτό ήδη, το άλλο τώρα το ανοίγω. Η OLED η οθόνη, κοίταξε να δεις. Παίζουμε σε 720p να πούμε. Έτσι. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Η ανάλυση στο portable mode του Nintendo Switch είναι ίδια. Είναι 720p. Οπότε αυτό που φαίνεται είναι ότι. Τώρα το πρώτο παιχνίδι τυπικά δεν πρέπει να φαίνεται ότι το έχω εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων τώρα μεταξύ μας είμαστε. Δεν θα μας δει κανείς. Είναι, πρόσεξε να κάτσε, περίμενε, τουλάχιστον να σου δείξω άμα στο δείξω μέσα στο παιχνίδι και θα είναι ξύλο. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά τους. Αν το δεις, δηλαδή ουσιαστικά είναι το μικρότερο περιθώριο γύρω από την οθόνη. Ναι, όντως. Έτσι. Τώρα εντάξει, από εκεί και πέρα, την διαφορά στην εμπειρία που έχει μια OLED οθόνη, φαντάζομαι οποιοδήποτε έχει δουλέψει σε OLED οθόνη και σε φορητές συσκευές ειδικά, μπορεί να την καταλάβει. Κυρίως ξέρεις, στα μαύρα και στα κυρία στα μαύρα φαίνεται. Στο Metroid Dread, ας πούμε, κάνει μπαμ. Στο Wario, ας πούμε, που είναι επίσης το δοκίμαζα τώρα, εντάξει. Πρέπει να είσαι πολύ πυροβολημένος, ας πούμε, για να καταλάβεις. Τρομερή διαφορά. Είδες καμία διαφορά στην αυτονομία λόγω της OLED? Όχι, προς το παρόν δεν έχω δει. Απλά τι γίνεται τώρα. Η αυτονομία στο Nintendo Switch έχει ένα περίεργο. Παίζει από, όπως λέει Nintendo, από 5 έως 9 ώρες και παίζει διότι πάρα πολλά παιχνίδια χρησιμοποιούν περισσότερο τους αισθητήρες του Joy-Con και τους μηχανισμούς ανάδρασης. Mm-hmm. Οπότε η διαφορά τώρα το 5 με 9 είναι μεγάλη διαφορά, δεν είναι 5-6 ώρες. 5 με 9 είναι τεράστια απόκληση. Ναι, βέβαια. Μιλάμε σχεδόν 50% πάνω, έτσι. Την κονσόλα αυτή τη στιγμή που γράφουμε, εγώ την έχω 2 μέρες στα χέρια μου. Okay. Θα προσπαθήσω. Μια φορά έχω καταφέρει να την αδειάσω την μπαταρία, αλλά δεν μου έκανε τρομερή αίσθηση να κάτσω να υπολογίσω τη διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουν κάνει τουλάχιστον στο Metroid Dread, εγώ αυτό που κατάλαβα στην καινούργια κονσόλα είναι ότι ο ήχος, είτε λόγω τοποθέτησης των ηχείων, είτε τέλος πάντων επίτηδες, αρχίζει και κοπανιέται με τον ήχο και τα Joy-Cons. Δηλαδή προσπαθεί να σου μεταδώσει την ένταση λίγο με έναν τρόπο πέραν των ηχείων. Πάει να κάνει ένα haptic και καλά, μια απτική ανάδραση, ας την πούμε έτσι. Αυτό που επίσης κατάλαβα και μου το είπε και συνεργάτης μου που πήρε την κονσόλα, είναι ότι για κάποιο λόγο τα Joy-Cons δεν είναι τόσο σταθερά, δηλαδή παίζει το Joy-Con εδώ πέρα. Αλλάξανε τη ράγα αυτή, το rail που μπαίνει στο πίσω μέρος, στο πλαϊνό μέρος της οθόνης που κουμπώνουν πάνω τα Joy-Cons, γιατί τα Joy-Cons βγαίνουν με αυτόν τον τρόπο. Έχει εδώ, ας πούμε, αυτή τη ράγα, η οποία μπαίνει και κουμπώνει πάνω το Joy-Con. Αυτό εδώ πέρα, αν το πιάσει κανείς στα χέρια του, καταλαβαίνει ότι παίζει. Δεν είναι τόσο κουμπωμένο και σαν να φαίνεται ενιαίο στο σώμα της κονσόλας όπως το προηγούμενο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Να πούμε ότι παίζουν τα Joy-Cons ανάμεσα στις δύο εκδόσεις, είναι συμβατά, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Τώρα με την αυτονομία που είπες, για να κλείσω και αυτή την παρένθεση, γιατί το έχουμε πάει πάλι αλλού, δεν έχω τρομερή διαφορά ακόμα, αλλά σου λέω είναι δεύτερη μέρα που έχω την κονσόλα.
Οπότε εσύ τελικά, έτσι όπως το είδες λίγο αυτές τις μέρες, πιστεύεις ότι αν κάποιος θα αγοράσει ένα Switch αυτή τη στιγμή να πάει καρφωτός, γιατί έχουν και μια διαφορά στην τιμή, έτσι είναι 60 ευρώ πιο πάνω το καινούριο. Ναι, είναι. Αυτή τη στιγμή γιατί έπεσε η τιμή της κονσόλας εδώ στην Ελλάδα νομίζω 30 ευρώ, 20-30, δεν θυμάμαι πόσο ήταν ακριβώς τιμή, όπως και στην Ευρώπη δηλαδή έπεσε τιμή. Νομίζω δηλαδή είναι 3,19 με 3,79, κάτι τέτοιο, τα λέω σωστά, δεν ξέρω τα... Θα το δείτε επί τόπου άμα θέλεις, δηλαδή θα έχει ένα νόημα να το δούμε. Πόσο είναι η διαφορά τους. Έχουν μια διαφορά στην τιμή. Νομίζω ότι σε αυτά τα επίπεδα πραγματικά δεν έχει νόημα να πας στην παλιότερη έκδοση. Γιατί και την καινούργια μπαταρία έχεις revived κονσόλας. Οπότε δεν έχεις τα προβλήματα του αρχικού μοντέλου που είχε μικρότερη μπαταρία. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να πας σε κάτι. Να πας στο προηγούμενο μοντέλο. Νομίζω ότι είναι η ίδια συζήτηση που κάνουμε πολλές φορές και με τα τηλέφωνα. Δηλαδή, όταν π.χ. το Galaxy, το iPhone, το καινούριο, ξέρω εγώ, έχει 1200 και το περσινό έχει 1050. Όταν έχεις τα 1050 τώρα για 100 ευρώ διαφορά να πας μια γενιά πίσω, ξέρεις, εγώ έτσι το σκέφτομαι. Καταλαβαίνω πώς το λες. Καταλαβαίνω πώς το λες. Και εγώ υπέρ του καινούριου είμαι. Αρκεί φυσικά το καινούριο να έχει κάποιο νόημα, έτσι, να μην είναι απλά καινούριο ή να είχαμε να λέγαμε. Η τιμή όντως είναι 60 ευρώ η διαφορά. Είναι 3,79 το LED, 3,19 από ό,τι βλέπω τουλάχιστον στα καταστήματα περισσότερα. Η επίσημη τώρα τιμή είναι αυτή, έτσι, στο επίσημο κανάλι. Εντάξει, είναι. Τα 60 ευρώ σε αυτή την κατηγορία είναι αρκετό, δεν είναι λίγο, αλλά νομίζω ότι το LED, δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει το LED, είμαι οπαδός στο LED, οπότε καρφωτός θα πηγαίνω. Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή συζητάμε για συγκεκριμένη κονσόλα, με συγκεκριμένα παιχνίδια, τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν είναι ποτέ ρε παιδί μου τα γραφικά του να πεις ότι cutting edge και πρέπει να δεις και τη λεπτομέρεια. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι μια κονσόλα η οποία το hardware της δεν έχει αλλάξει. Είναι ένα hardware το οποίο είναι 6-7 ετών πίσω. Δηλαδή, OK, αν θες να γλιτώσεις 60 ευρώ, να τα γλιτώσεις να πάρεις το παλιότερο μοντέλο, και εγώ θεωρώ ότι δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή έτσι όπως είμαστε. Γιατί το προηγούμενο μοντέλο, ξέρω εγώ, είναι 2 ετών. Η revised έκδοση του Switch βγήκε το 19. Σωστά. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Απ' την άλλη, τι να σου πω τώρα, όλο είναι εξαρτάται το κατά πόσο πιστεύεις ότι θα βγει άμεσα ένα 4K ή ένα πιο δυνατό Nintendo Switch. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που ακόμα οι πωλήσεις του Switch πηγαίνουν μαλλιοκούβαρα, δεν έχει αρχίσει δηλαδή να σταθεροποιείται και να αρχίσει να δείχνει ότι πάει να πέσει, δεν νομίζω ότι η Nintendo έχει λόγο να βιαστεί προς αυτό. Ο μόνος λόγος που μπορεί να έχει είναι ότι, τι να σου πω τώρα, χάνει παιχνίδια ας πούμε από third parties, κάποια δυνατά franchises τα οποία δεν μπορεί να τα υποστηρίξει. Αλλά δεν μέχρι στιγμής την έχει συγκινήσει την Nintendo αυτό το πράγμα σε όλη την πορεία των ετών. Και νομίζω ότι μου δίνεις μια πάσα τώρα με αυτό που είπες. Okay, αυτή τη στιγμή η Nintendo παίζει μόνη της. Οι πωλήσεις πάνε, πουλάει σε ζεστό ψωμί ακόμα το Switch. Φαίνεται όμως ότι η κατάσταση αυτή θα αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αναφέρομαι φυσικά πριν και πάνω απ' όλα στο Steam Deck της Valve, το οποίο ανακοινώθηκε το καλοκαίρι. Υποτίθεται θα κυκλοφορήσει λίγο πριν τα Χριστούγεννα ή τέλος πάντων κάπου εκεί κοντά στην περίοδο των εορτών. Έχουμε δει το τρέιλερ, έχουμε δει κάποια πρώτα πράγματα τα οποία δείξανε σε reviewers στο εξωτερικό, έχουν εμφανιστεί κάτι teardowns κτλ. Τέλος πάντων, για όσους δεν ξέρουν τι είναι το Steam Deck, είναι η νέα φορητή κονσόλα που θα βγάλει η Valve. Η Valve πίσω από το γνωστό το Steam. Θα κάνω εδώ μια παύση έτσι να πέσει το τρέιλεράκι, να το θυμηθούν και όσοι δεν το ξέρουν πιθανόν, και να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας. Θέλω πραγματικά να μου πεις τις σκέψεις σου γύρω από το Steam Deck. This is Steam Deck, the most powerful gaming handheld in the world. Steam Deck is a full-featured gaming PC that lets you bring the games you love wherever you go. Full-size thumbsticks, analog triggers, and user-assignable buttons allow for portable gaming without compromise. Steam Deck's multi-touch display, dual trackpads, and gyroscope bring the full power of PC gaming to your hands. Your Steam games are already on your deck. Just sign in and play. Go beyond the included game storage with a microSD card. You can even stream games from another PC. Deck runs a new version of Steam focused on handheld gaming with features you'd expect, like cloud saves, Steam chat, and more. Steam Deck, powerful, portable PC gaming. Reserve yours now. Ωραία λοιπόν, είδατε το τρέιλερ, νομίζω ότι έχουμε πια, είμαστε όλοι on the same page που λένε και στο χωριό μου. Παύλο, την πρώτη εντύπωση έτσι, καταρχάς έχεις παραγγείλει, δεν έχεις παραγγείλει, θα φέρεις... Εγώ δεν είμαι του PC gaming έτσι κι αλλιώς. Okay. Δηλαδή εγώ έχω συνηθίσει να παίζω με το, ακόμα και τα FPS με χειριστήριο, είμαι άνθρωπος που θα παίξω το βράδυ στον καναπέ, έτσι.
Δεν μπορώ να παίξω στον υπολογιστή. Είμαι όλη μέρα μπροστά στον υπολογιστή, οπότε δεν την παλεύω να παίξω εδώ. Έχω δει, ας πούμε, το πόσο μπροστά είναι το PC Gaming σε σχέση με τις κονσόλες. Δηλαδή, δεν τίθεται θέμα συζήτηση επί τούτου. Αλλά εγώ, σαν άνθρωπος, ξέρεις, η φιλοσοφία μου είναι περισσότερο με τις κονσόλες. Το Steam Deck είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, αλλά νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα προσέγγιση κυρίως διότι είναι από πίσω το Steam. Δηλαδή, είναι μια πλατφόρμα η οποία έχει ουσιαστικά όλο το digital distribution του PC Gaming. Έχει πάρα πολλές προσφορές, το οποίο σημαίνει ότι σίγουρα το library του μέσου χρήστη έχει πάνω από 40-50 παιχνίδια. Υπάρχει ήδη μια τεράστια κατεστημένη γκάμα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια βιβλιοθήκη και δεν είχαν ποτέ δυνατότητα αυτή τη βιβλιοθήκη να την έχουν κάπου φορητά μαζί τους, okay, με ξέρεις κάποιο gaming laptop, και τώρα πια μπορούν να την έχουν μέχρι και στην παραλία, που λέει ο λόγος, έτσι. Το θέμα είναι ότι πιστεύεις ότι θα πιάσει? Δεν είναι η πρώτη φορά που η Valve επιχειρεί να μπει στην αγορά του console gaming, να το πω έτσι, δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, τέλος πάντων, έχει αποτυχημένες απόπειρες. Πιστεύεις ότι τώρα αυτή τη φορά θα είναι κάτι διαφορετικό? Από τη στιγμή που έχει αποτύχει σε αυτή την αγορά μέχρι και το PlayStation, είναι περίεργη η κατάσταση. Η Nintendo αποδεικνύεται επί του πρακτέου, δηλαδή, ότι το ότι έχει κυριαρχήσει δεν έχει κυριαρχήσει μόνο διότι έβγαλε ένα φορητό ή έβγαλε το 3DS που ήταν το πρώτο 3D φορητό με το Parallax, εκείνο το effect το οποίο έβλεπε 3D, ξέρω, χωρίς γυαλιά. Είναι ότι έχει από πίσω δημιουργήσει ένα φανατικό κοινό, είναι ότι έχει δημιουργήσει μια σειρά από franchises τα οποία για καλή της τύχη με ερωτηματικό, δεν τα έχει κακοποιήσει όπως τα κακοποίησε η Sega. Δηλαδή, η Sega με τον Sonic, ας πούμε, έκανε εγκλήματα κάποια στιγμή. Η Nintendo με τον Mario, όσο μέτριο μπορεί να είναι ένα παιχνίδι του στυλ Mario Party, δεν έχει κάνει τέτοια εγκλήματα. Οπότε ο Mario έχει συνδεθεί με τουλάχιστον fan to play παιχνίδια ποιότητας, ξέρω εγώ, του 6,5, 7 στα 10 και πάνω. Έχει πάρα πολλά franchises δικά της τα οποία πάνε τρέλα. Δηλαδή, μέσα στην πανδημία πούλησε το Animal Crossing. Εδώ, ακόμα στην Ελλάδα, ας πούμε, είδα φίλους μου να παίζουν Animal Crossing που δεν το είχαν ξανακούσει ποτέ τους. Ναι. Και αυτή και η ιδέα του Switch έπιασε τόσο κόσμο. Δηλαδή, αν τα βάλεις κάτω και σκεφτείς ότι καταφέρνει η Nintendo και πουλάει ένα μηχάνημα στα 300 ευρώ, ενώ ο άλλος με 399 παίρνει ένα PS5, ας πούμε, ή με 299 παίρνει ένα Xbox Series S, που συνδυάζει όλα αυτά τη φορητότητα με τα παιχνίδια της, θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το hardware. Έχει να κάνει κυρίως με τα παιχνίδια. Αλλά εδώ τώρα νομίζω ότι απέναντί της Nintendo δεν έχει τη Sony. Έχει μια εταιρεία η οποία τουλάχιστον το PC gaming το γνωρίζει απ' έξω και ανακατοτά. Το κομμάτι του mobile gaming σε PC επίπεδο είναι λίγο περίεργη φάση, διότι κανείς και δεν έχει επενδύσει πολύ. Δηλαδή, όσες προσπάθειες γίνανε, ξέρεις, μαζευτήκαν σχετικά γρήγορα. Δεν ξέρω πόσο έχει επενδύσει η Valve εδώ και πόσο θα συνεχίσει να επενδύει. Η Valve αυτή τη στιγμή ξέρει ποια είναι η Nintendo και δεν είναι σε φάση ότι την πιάνει την Nintendo στο ξεκίνημα του Switch. Έχει απέναντί της ένα μηχάνημα το οποίο πηγαίνει μαλλιοκούβαρα με σπασμένα φρένα, έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις και σε ταχύτητα επίτευξης κάποιων πρώτων στόχων, κάποιων milestones, πολύ νωρίτερα από οποιοδήποτε άλλο σύστημα της Nintendo. Τα δεδομένα δηλαδή είναι εκεί έξω και είναι εκεί έξω πολύ νωρίς πριν βγει το μηχάνημα. Φαντάζομαι ότι και όταν το ξεκινήσαν να το μελετήσουν, το Switch φαινόταν ότι θα πάει εκεί που θα πάει. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, αυτό είναι ακριβώς που με προβληματίζει με το Steam Deck. Δηλαδή το γεγονός ότι η Valve εξακολουθεί και το σκέφτεται σαν PC gaming. Δηλαδή αντιμετωπίζει το Steam Deck σαν ένα PC αλλά με νέο form factor. Και αυτό δεν ξέρω αν κολλάει με την... αν θα δώσει την εμπειρία αυτή που θέλει ο χρήστης του mobile gaming, έτσι όπως το σκεφτόμαστε, το πιο λίγο... Καταρχάς, εμένα με ενοχλεί που υπάρχουν τρεις διαφορετικές εκδόσεις, έτσι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι όταν βγάζεις ένα hardware, μια κονσόλα πια φορητή, πρέπει να υπάρχει μία και μοναδική έκδοση. Τώρα, τι είναι αυτά, entry level, δύο εκδόσεις παραπάνω με μεγαλύτερη χωρητικότητα, διαφορετικά specs, έστω και σε οθόνες και σε χωρητικότητες. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Ένα hardware έπρεπε να υπάρχει, κατά την ταπεινή μου άποψη, ώστε και τα παιχνίδια να γίνουν optimized για αυτό το ένα και μοναδικό hardware. Και η ερώτηση είναι, θα γίνουν optimized? Δηλαδή, θα δούμε εκδόσεις πια των παιχνιδιών τα οποία υπάρχουν ήδη τόσο καιρό στο Steam να γίνονται optimized για τα specs της κονσόλας? Γιατί και εκεί είναι μια HD κονσόλα, δεν είναι τώρα για παραπάνω. Τα παιχνίδια είχαν φτιαχτεί για άλλα πράγματα. Εμένα το πρώτο πράγμα λοιπόν που με προβληματίζει είναι αυτό. Οι τρεις διαφορετικές εκδόσεις και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Valve εξακολουθεί και μιλάει για το Steam Deck σαν PC. Εγώ αυτό το πράγμα δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να το ανοίξει. Και το τρίτο λίγο που με προβληματίζει, εμένα είναι το μέγεθος της κονσόλας. Είναι μεγάλη. Είναι 669 γραμμάρια. Το Switch είναι 420. Αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω το καινούργιο είναι 390 κάτι και 400 γραμμάρια. Ωραία, μιλάμε για πολύ μεγάλη διαφορά και τα 670-600 πλάς γραμμάρια όταν τα κρατάς στο χέρι σου είναι πράγμα, έτσι δεν είναι? Το, ας πούμε, όσο βαρύ και να είναι, δεν είναι κάτι το οποίο το έχεις 35 ώρες, δηλαδή θα παίξεις 7 ώρες στο κινητό, έπρεπε να είσαι τρελός, ας πούμε. Αλλά
όσο βαρύ και να είναι, που εντάξει δεν έχουμε συνηθίσει και τηλέφωνα, είναι τούβλα. Πολύ θα το αφήσει, δηλαδή δεν έχει το συνεχόμενα στα χέρια σου. Αυτό δηλαδή φαντάζομαι τι να πει. Ναι, ότι εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί η εργονομία του να είναι τόσο γαμάτη που τελικά να μην το αισθάνεσαι στο χέρι σαν βάρος, να μην σε κουράζει. Αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ και τάμπλετ που πιάνω, όποτε πιάνω ένα μεγάλο τάμπλετ που είναι 600 απλά γραμμάρια, κουράζομαι. Δεν είναι για να το κρατάω στο χέρι και να παίζω τώρα με μοχλούς και, και ιστορίες. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω παραγγείλει ένα Steam Deck. Δεν ξέρω τώρα πότε θα γίνει convert η παραγγελία, γιατί έχει γίνει, υπάρχει ένα σύστημα που μπορείς και καλά να μπεις να κρατήσεις και καλά ένα κομμάτι. Τώρα πότε θα γίνει convert αυτή η κράτηση, δεν έχω ιδέα. Έχω παραγγείλει το μεσαίο από τα τρία. Δεν έχω παραγγείλει την μεγάλη κονσόλα. Ελπίζω να έρθει νωρίς, δεν ξέρω. Δεν έχουμε καταφέρει και να βρούμε κάποια άκρη δημοσιογραφικά, μήπως γινόταν κάτι να έρθει πιο νωρίς. Ούτε καν απαντάνε. Δηλαδή, εγώ στο press account της Valve και για παιχνίδια και για το Half-Life που είχε βγει για το VR, δεν μου απαντήσανε ποτέ. Ναι, οπότε ελπίζω να το δούμε πια από κοντά. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι. Το θέμα είναι ότι δεν σταματάει εκεί η ιστορία. Έχουμε από τη μια το Steam Deck, αλλά ακούγονται και άλλα πράγματα. Δηλαδή, Τι λένε αυτό που μου είπες, δηλαδή, όταν να ξεκινήσουμε με ένα μηχάνημα το οποίο τυπικά ήταν να αποκαλυφθεί, αλλά δεν το δείξανε. Αυτό κατάλαβα εγώ. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν και εκεί είναι κάτι το οποίο το δοκιμάσανε, κολλώσανε, θα βγει λίγο αργότερα. Και εσύ μου λέγες ότι επίσης κάτι άκουσες και για την Apple. Εγώ αυτό το έχω χάσει. Είχε χθες μια πληροφορία ότι από ανθρώπους που είναι κοντά, ξέρω εγώ, στην Apple, ότι η Apple πάει να μπει στη διαδικασία, αλλά κονσόλας-κονσόλας, όχι ενός φορτού μηχανήματος που θα παίζει Apple Arcade παιχνίδια. Και μάλιστα λέει έχει κάνει fund και developers να αναπτύξουν παιχνίδια για την κονσόλα τη συγκεκριμένη στη λογική του να ξεκινήσει με δικά της franchises από την αρχή. Μάλιστα. Δηλαδή λένε ότι θέλει να χτίσει ένα δικό της Zelda, ένα δικό της Mario π.χ. ας πούμε, λέμε τώρα, το οποίο όμως θα παίζει εκεί. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να μην κάνει leverage τα iPhone. Σε αυτό το κομμάτι Apple, δεν καταλαβαίνω. Mobile gaming υπάρχει, υποτίθεται ως όλες τις παρουσιάσεις μας τα κάνει τσουρέκια για το πόσο δυνατό είναι τα chipset της και πόσο καλύτερα στα γραφικά είναι στα πάντα τα chipset της σε σχέση με τα ανταγωνιστικά Android τηλέφωνα. Οπότε δεν ξέρω γιατί να μην... Δεν ξέρω. Έχει και μια χαρά διαγώνιο για φορητή συσκευή το συγκεκριμένο. Δηλαδή, αν βάλουμε ξέρω εγώ, την οθόνη του iPhone του 12 που έχω στα χέρια μου, το περσινό με το Nintendo Switch, ξέρω εγώ, δηλαδή εντάξει. Πέντε, είναι σχεδόν ματσάρτη, πας τα δεδομένα κοντά στο Nintendo Switch, δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Το ζήτημα τώρα εδώ πέρα είναι ότι θα μπορούσε αυτό που λες, θα μπορούσε να βγάλει ένα χειριστήριο το οποίο να είναι ειδικά φτιαγμένο για κάθε iPhone από τα τρία μοντέλα, ξέρω εγώ, το Pro και το κανονικό και το Mini, το οποίο να ματσάρεται ακριβώς εδώ. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, με τη σύνδεσή του να ενεργοποιεί και κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα έχει το τηλέφωνο, δεν τα χρειάζεται, να έχει κάποιες λειτουργίες πάνω το ίδιο το χειριστήριο. Δηλαδή, έχει μια βάση και εσύ είναι ότι με τον τρόπο που λες εσύ, όταν ξεκινάς από μια βάση τόσων εκατομμυρίων συσκευών που είναι ήδη εκεί έξω και μπορεί ξέρω εγώ, να πιάσεις με κάποια χειριστήρια, με κάποιους adapters 2-3 γενιές πίσω πολύ εύκολα, γιατί πλέον η Apple δεν αλλάζει τόσο συχνά το form factor. Ακριβώς αυτό το κρατάει τουλάχιστον σχεδόν 3 χρόνια πια τι κάνει, δηλαδή έτσι όπως το έχει καταντήσει. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να έχεις ένα χειριστήριο όπως είπες και να έχεις μια κονσόλα για 3 χρόνια μέχρι να βγει μια. Δηλαδή, αν υπολογίσει πόσα εκατομμύρια iPhone έχουν πουληθεί εδώ και 3 χρόνια, που πες ότι δεν είναι όλα ενεργά, γιατί μπορεί κάποιοι να το έχουν δώσει, ξέρω εγώ, ή να το έχουν αποσύρει για να έχουν πάρει καινούριο. Ναι. Είναι πάνω από 60-70 εκατομμύρια συσκευές, ας πούμε, τις οποίες τις έχεις έτσι έτοιμες με ένα χειριστήριο το οποίο. Πόσο να έχεις. Είσαι πολύ φιδωλός στα νούμερά σου, αλλά. Δηλαδή, μου πες ότι πας μόνο με αυτά. Ξεκινάς, ας πούμε, με μια βάση εγκατεστημένη που είναι μεγαλύτερη από τους σου. Με ένα χειριστήριο το οποίο δεν φαντάζομαι ότι είναι ιδιαίτερα ακριβό το κόστος του. Είναι μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση από οτιδήποτε άλλο υπάρχει εκεί έξω, αλλά. Εγώ σου λέω, πες ότι υπάρχει μόνο με αυτά τα δεδομένα. Υπάρχει με αυτά τα δεδομένα ότι από αυτούς που έχουν iPhone δεν ασχολούνται όλοι με gaming. Έτσι. Για ποιο λόγο να πας να μπλέξει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Και εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί και με τους developers η Apple από την αρχή δεν το είχε πάρει πολύ καλά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον Steve Jobs, ο οποίος έλεγε σε συνεντεύξεις όσο ήταν η ζωή, ότι το gaming δεν τον ενδιέφερε. Δηλαδή, θυμάμαι ότι το έχω διαβάσει κι αλλού αυτό. Ότι το gaming θεωρούσε ο Jobs ότι ήταν, δεν υπάρχει κανένα να ασχοληθούμε. Χαμένος χρόνος, ναι. Ναι, και γι' αυτό μετά η Apple, όταν ξέρω εγώ, ο Jobs άρχισε να φεύγει και να κλείνει ουσιαστικά ο κύκλος του Jobs, ακόμα και μετά το θάνατό του 2-3 χρόνια, δεν πολύ ασχολήθηκε με το gaming, αλλά κάποια στιγμή που είδε τι γίνεται. Δηλαδή, έβγαλε gaming υπηρεσία αυτή τη στιγμή, συνδρομητική. Που έχουν οι υπόλοιπες. Ναι, βγάζει συμφωνία με παιχνίδια, δηλαδή βγήκε ένα RPG αποκλειστικά
στο Apple Arcade, του, δεν θυμάμαι του δημιουργού του Final Fantasy, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο του. Και ούτως ή άλλως είναι και πάρα πολλά χρόνια στην οποία κατά τις παρουσιάσεις των iPhone φωνάζει και κάποιον developer παιχνιδιού επί σκηνής να μιλήσει για την ανάπτυξη κάποιου παιχνιδιού στο νέο iPhone, στο κομμάτι για το πόσο ισχυρή είναι το κομμάτι της GPU των επεξεργατών της κτλ. Δηλαδή έχει αλλάξει εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό το κομμάτι με το gaming. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ hot η όλη αγορά του mobile gaming και θα παραμείνει hot το επόμενο χρόνο, δηλαδή ειδικά να αρχίσουν και βγαίνουν και ανταγωνιστικές κονσόλες. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι κανείς θα κουνήσει την Nintendo. Η Nintendo... Μια συνεργασία, ας πούμε, θα σου εξίδερε τη φαντασία, δηλαδή π.χ. σου λέγω τώρα, Microsoft. Ναι. Με την Apple. Game Pass. Έλαντε. Δύσκολες συνεργασίες αυτές, νομίζω, γιατί ο καθένας θέλει να μας κλείσει στο δικό του, να μας μαντρώσει το δικό του οικοσύστημα, έτσι. Τώρα αυτά που λες... Η Microsoft το είπε, ότι θέλει το Xbox Game Pass να το φτιάξει να δεν είναι σαν app. Όπως έχεις το Netflix, την τηλεόρασή σου, να κατεβάζεις μια εφαρμογή, να κουμπώνεις Bluetooth χειριστήριο στη Smart TV που πλέον όλες έχουν και έναν τυπικά καλό επεξεργαστή, που δεν τον χρειάζεται ιδιαίτερα, γιατί αν είναι streaming όλο αυτό το πράγμα τελείωσε. Mm-hmm. Μπορεί να έχει και μερικά παιχνίδια που θα παίζουν natively, θα τα κατεβάζεις σε έναν αρχή αποθηκευτικό χώρο που θα μπορεί να επεκτείνεται με κάποιο δίσκο ή με κάποια κάρτα μνήμης, και τοπικά μπορεί η τηλεόραση, ξέρω εγώ, να σηκώσει κάτι πολύ πιο απλό, να συνδέσει ένα χειριστήριο Bluetooth και να παίζεις. Δηλαδή, νομίζω ότι και η Microsoft θέλει να επεκταθεί κάπου. Η Apple τώρα δοκιμάζεται, δεν ξέρω αν θα πει τίποτα, θα το δούμε. Φαντάζομαι δεν θα μάθουμε φέτος κάτι, αλλά. Και μπερδεύεται το παιχνίδι πάρα πολύ. Το θέμα είναι ποιοι από αυτούς όντως θα επενδύσουν στην αγορά. Γιατί ακόμα και αυτό που είπες για τη Steam, ας πούμε, για τη Valve και το Steam Deck, είναι ερωτηματικό ακόμα το πώς θα πάει και το πώς θα το στηρίξει. Εγώ αυτό που θα ήθελα, αλλά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, θα ήταν να δω κάποια IPs της Nintendo να έρθουν στο Android, για παράδειγμα. Έτσι. Το οποίο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δηλαδή... Βγήκαν είναι τη πλάκα του, δεν είναι σοβαρά παιχνίδια. Τα Mario, αυτά τα RAM είναι εντάξει. Έτσι, όχι, δηλαδή εγώ ουσιαστικά οραματιζόμουν ένα κανονικό παιχνίδι Pokémon, όχι τώρα το. Όχι κυνηγάω Pokéballs σαν το βλάκα στο πάρκο. Έτσι. Αν το Switch, αν δεν πουλούσαν οι κονσόλες της και δεν ήταν system seller αυτά τα παιχνίδια, η Nintendo δεν νομίζω ότι το σκεφτόταν ιδιαίτερα. Και η Sega κάποια στιγμή έτσι στη δίδωση και το γύρισε σου λέω: δεν έχει νόημα καθ' να ασχολούμαι άλλο με το hardware. Θα πουλάω τους χαρακτήρες μου και γι' αυτό εντάξει, έγινε και όλη η ιστορία με το Sonic και όλα τις τα franchises που βγήκαν παντού. Αλλά επειδή η Nintendo καλός ή κακός πριν είχε το 3DS. Δηλαδή, σκέψω ότι συζητάμε τώρα τη μάχη που είχε το 3DS ή το DS με το PSP και το PSV, από τα δύο μηχανήματα μεταξύ του, σαν τραβάζεις δίπλα-δίπλα. Χάος. Το ένα είναι για παιδάκια και το άλλο είναι, ξέρεις, είναι μια γενιά μετά. Και βλέπεις ότι κατάφερε με hardware το οποίο ήταν πάντα πίσω από τον ανταγωνισμό να τους βγει όλους. Όταν αναγκάζει τη Sony δηλαδή, να παρατήσει το φορητό gaming, που με την εγκατεστημένη βάση και τα franchises που έχει στο PlayStation γίνεται όλο το πανηγύρι. Ναι, όχι. Τα IPs της Nintendo είναι πάρα πολύ δυνατά, έχουν όντως πολύ φανατικό κοινό και είναι αυτό που την κρατάνε, έτσι όπως είπες, ξεκάθαρα. Έτσι, γιατί αλλιώς κάτι άλλο δεν υπάρχει. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, εγώ ποτέ μου πάντα πίστευα και πριν κυκλοφορήσει και το Switch και αυτά, πίστευα, λέω, εντάξει, θα αποτύχει, δεν είμαι εγώ να κάνω προβλέψεις τέτοιες. Πολλοί το έχουν πει πάντως. Ακόμα και άνθρωποι που παρακολουθούν την αγορά είχαν πει ότι η Nintendo δεν μπορεί να πετύχει με κάτι τέτοιο. Και όταν άρχισαν να ακούγονται φήμες για ένα μηχάνημα το οποίο θα παίζει και σε τηλεόραση και σε τέτοιο, δηλαδή όλοι λέγανε εντάξει, okay, τι σκέψου τώρα. Δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος τι συζητάμε. Έχουν φτάσει οι κονσόλες καινούργιας γενιάς να συζητάμε τώρα για G-Sync στο gaming, δηλαδή στη σημερινή γενιά. Για G-Sync, μιλάμε για 120 FPS, μιλάμε για VR, μιλάμε για οτιδήποτε. Και η Nintendo αυτή τη στιγμή παίζει με Full HD κονσόλα. Mm-hmm. 1080p στην τηλεόραση. Δηλαδή, στις σύγχρονες τηλεοράσεις, άμα βάλεις πάνω 55 ίντσες full screen, ας πούμε, παιχνίδι της Nintendo, βλέπεις τα sprites έτσι. Αλλά δεν σου κάνει καμία εντύπωση, φίλε. Διότι πολύ απλά αυτό που έχει καταφέρει να κάνει η Nintendo είναι όλα αυτά τα πραγματάκια να είναι cute, σε φάση που να μην σε ενοχλούν το κομμάτι των γραφικών. Βγήκε μια συσκευή, την οποία ευελπιστώ να την καταφέρω να τη φέρω αυτή την περίοδο, θέλω την έχω παραγγείλει, η οποία μπαίνει ανάμεσα στο HDMI της τηλεόρασης και την κονσόλα και κάνει αυτόματα upscale το. Κάνει upscale. Α, οκ, μάλιστα. Θέλω να το δω πώς θα δουλέψει. Αυτό δηλαδή έχει νόημα δηλαδή, να έρθουμε σε επικοινωνία, να το δει και εσείς να το δείξετε λίγο πιο τεχνικά. Γιατί το κανάλι του δικό σας, επειδή ασχολείται με αυτά τα πράγματα, θα έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον. Παίζει και με παλιότερες κονσόλες PS3 και Xbox 360, αλλά ειδικά με το Switch, νομίζω ότι αν βάλεις εσύ που κάνεις και τέτοια τεχνικά, έχει το background να το κάνεις, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το δουλεύει αυτό. Ωραία ιδέα. Βεβαίως, φέρ το εσύ και θα το κανονίσουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο είμαστε καλά. Δώσαμε μια καλή εικόνα για το τι
έχει έρθει και το τι είναι να έρθει. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω φυσικά και τη δική σας άποψη στα σχόλια από κάτω, αν ασχολείστε προφανώς με το mobile gaming, αν έχετε κάποιο switch, αν σκέφτεστε να πάρετε κάποιο switch και φυσικά αν σας ενδιαφέρει καθόλου το κομμάτι α του Steam Deck ή οποιαδήποτε άλλη κονσόλα φορητή μπορεί να βγει είτε από τη Lenovo, από την Apple ή οτιδήποτε, αν όλο αυτό το πράγμα σας εξητάρει ή οτιδήποτε. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον Παύλο που αφιέρωσε το χρόνο και ήταν εδώ μαζί και ελπίζω να τα ξαναπούμε αρκετά σύντομα. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Παύλο.